Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα θερμά όλους τους καλλιτέχνες μουσικούς που συμμετέχουν εθελοντικά και σήμερα θα ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης. Θα τραγουδήσουν για όλα τα παιδιά που τους στηρίζει η χαρά και το τραγούδι βία και απότομα. Γιατί στην Παλαιστίνη δεν ακούγεται πια κανένα τραγούδι. Οι παιδικές φωνές χαράς κόπηκαν με τρόπο βάναυσο και τις θέσεις τους έχουν πάρει οι κραυγές απόγνωσης. Την ίδια στιγμή που στην Παλαιστίνη πάνω από 24.000 άνθρωποι είναι νεκροί και ανάμεσά τους πάνω από τους γνωστούς γυναικόπαιδα και υπολογίζονται γύρω στα 5.000 παιδιά και πάνω από τους βάρβαρους βομβαρδισμούς του κράτους δολοφόνων του Ισραήλ, ακόμα και σε νοσοκομεία και σχολεία. Δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές. Κανείς δεν μπορεί να σιωπά για τη σφαγή που γίνεται σήμερα στη Γάζα. Κανείς δεν μπορεί να σιωπά όταν στη Γάζα κάθε 15 λεπτά σκοτώνεται και ένα παιδάκι. Κανείς δεν μπορεί να σιωπά όταν στη Γάζα οι τραυματίες ξεπερνούν σε 60.000 και πάνω από 7.000 αγνοούμενους που χάθηκαν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια χωρίς να έχουν την αναγκαία περίθαλψη εξαιτίας του ασφυκτικού αποκλεισμού από το κράτος του Ισραήλ. Κανείς δεν μπορεί να σιωπά επίσης όταν ακόμα και τις μέρες που υποτίθεται είχε συμφωνηθεί η ψυχηρία και κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ δεν έπαψε το δολοφονικό του μέρος με ελεύθερους σκοπευτές να εκτελούν μια ψυχρό 15χρονα παιδιά στη Δυτική Όχθη. Χιλιάδες τέτοια παιδιά κρατούνται σε άθλιες συνθήκες στις Ισραηλινές φυλακές, χωρίς να τους έχει επακριθεί κατηγορία, βασανίζοντάς τους ανάνθρωπα. Γιατί πέταξαν μια πέτρα σε ένα στρατιωτικό τάγκ αντιστεκόμενη στη βία του κατακτητή. Η στήριξη του Ισραήλ από την κυβέρνηση εμπλέκει όλο και πιο βαθιά τη χώρα μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς στην περιοχή. Το κράτος του Ισραήλ, με τη στήριξη ήπαν άλλων Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβιάζοντας ακόμα και αποφάσεις του ΟΕΕ, επεκτείνει την κατοχή. Κρατάει σε καθεστώς ανοιχτής φυλακής 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους συλλογίδα της Γάζας. Χτίζει παράνομους επικισμούς, παίρνοντας τη γη, το νερό και άλλους φυσικούς πόρους. Τις συνέπειες της κατοχής και της βάρβαρης πολιτικής του κράτους του Ισραήλ τις πληρώνει και ο ίδιος ο Ισραηλινός λαός. Ο Παλαιστινικός λαός έχει δικαίωμα να ζει σε πατρίδα ελεύθερη και ανεξάρτητη στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Χωρίς κατοχή και κατοχικά στρατεύματα, νοικοκήρυξη στον τόπο του. Επιστροφή όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις ευθείες τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΕΕ. Άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις ελληνικές φυλακές. Να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ και να προχωρήσει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στη βάση της ομόφωνης απόφασης του Ελληνικού Κοινοβουλίου του το 2015. Η αλήθεια είναι πως κανένας δεν σιώπησε. Σε όλο τον κόσμο οι λαοί δείχνουν με συγκλονιστικό τρόπο την αλληλεγγύη τους, βαλάντας λευτεριά στην Παλαιστίνη, προκάλλουν την αποστολή πολεμικού υλικού στο Ισραήλ, αψηφούν την καταστολή, τις απογορεύσεις και τις διώξεις, τη λογοκρισία, τη βρώμικη προπαγάνδα του πολέμου. Έτσι και εδώ στην Ελλάδα σηκώνουμε ψηλά τη σημαία της Παλαιστίνης. Παίρνουμε θέση στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλληλεγγύη στο δικαζόμενο λαό και αγωνιζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Νίκη στο δίκαιο αγώνα τους για ελευθερία.